Καλησπέρα σας από την Έδεσα. Βρισκόμαστε στη νέα διαμορφωμένη πλατεία Ελευθερίας, όπως βλέπετε πίσω μας, και βρισκόμαστε με τον Πέτρο Γαλανό, πρόεδρο της κοινότητας Έδεσας, δεύτερο αντιπρόεδρο επιμελητηρίου Πέλλας, πρόεδρο Σωματείου Εμπόρων, Επαγγελματιών και Βιοτεχνών νομού Πέλλας, καθώς και αναπληρωματικός Γενικός Γραμματέας Ομοσπονδιών Εμπόρων, Επαγγελματιών και Βιοτεχνών νομού Πέλλας. Πέτρο, κατά τη γνώμη σου, πώς βίωσε η πόλη μας, οι επιχειρήσεις, αλλά και ως Δήμος τον κορονοϊό και πώς τον αντιμετώπισαν? Σίγουρα, έτσι που έρθουν τα πράγματα, ήταν πάρα πολύ δύσκολα και από την πλευρά μου ως επιχειρηματίας έζησα αυτή την πίεση που δημιουργήθηκε με τον κορονοϊό. Γενικώς έχει δημιουργήσει πρόβλημα σε όλες τις επιχειρήσεις. Βέβαια, εγώ αν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε από τους τυχερούς που η επιχείρησή μου ήταν ανοιχτή, αλλά βέβαια τα πράγματα τη δεδομένη στιγμή ήταν πάρα πολύ δύσκολη για όλους. Τώρα θα μιλήσουμε για τα μέτρα. Με τις επιχειρήσεις να παραμένουν κλειστές για 2 μήνες, σήμερα κλείνουμε 2 μήνες σχεδόν, ενώ οι περισσότερες εξ αυτών είναι ήδη πληγωμένες από την δεκαετή κρίση. Ποιες είναι οι προτάσεις για την εύρυθμη λειτουργία τους, για τους φόρους, για το ΦΠΑ? Έχουν γίνει πολλές προτάσεις στην κυβέρνηση, τις οποίες εξετάζει και από πλευρά του επιμελητηρίου και από πλευρά της Ομοσπονδίας και η ΠΟΕΣΕ που ασχολείται με την εστίαση, ουσιαστικά με τη βαριά βιομηχανία της χώρας. Έχουν γίνει πολλές προτάσεις ώστε να μειωθούν κάποιοι φόροι, κάποιοι συντελεστές, ώστε και να μπορέσουν στην πορεία οι επιχειρήσεις να είναι βιώσιμες. Βέβαια, έχοντας μπροστά το πρόβλημα υγείας, σίγουρα η κυβέρνηση εξετάζει πρώτα να μην υπάρχει πρόβλημα με τους πολίτες, να είναι υγιείς, και σε δεύτερη μοίρα μπαίνουν οι επιχειρήσεις, και είναι πολύ φυσιολογικό αυτό. Βέβαια όμως, έτσι πως πάνε τα πράγματα και όπως βλέπουμε την εικόνα αυτή, τη δεδομένη στιγμή δεν θα είναι βιώσιμες οι επιχειρήσεις. Ήδη στο κομμάτι του τουρισμού, που είπαμε και πριν, είναι η βαριά βιομηχανία της Ελλάδος, γιατί από πίσω κρύβονται πάρα πολλά επαγγέλματα, ήδη υπάρχουν τεράστια προβλήματα. Μιας και μιλάμε για το άνοιγμα των καταστημάτων της εστίασης, ακούμε με τραπεζάκια έξω, με απόσταση, θα συνεχίσει βέβαια να πλήττεται, όπως είπες και εσύ, σημαντικά. Πολλοί λένε ότι ίσως το 30% να μην ανοίξει καθόλου λόγω μειωμένου τζίρου. Ποια εικόνα για την πόλη μας? Όπως και σε όλη την Ελλάδα, γιατί μιλάμε συναδέλφους σε όλη την Ελλάδα, ο κόσμος είναι φοβισμένος. Ο κόσμος δεν βγαίνει έξω από τα σπίτια του γιατί φοβάται να μην πεθάνει. Ουσιαστικά εκεί του περνάει το νόημα. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει ο κόσμος να το ξεπεράσει το θέμα αυτό, να βγει έξω στην αγορά, βέβαια παίρνοντας όλα τα μέτρα που συστήνουν οι ειδικοί, ώστε και να μην έχουμε κάποια εξάπλωση του ιού στην πορεία. Όμως τα μηνύματα που παίρνει ο κόσμος από τη τηλεόραση είναι πολύ φοβισμένος. Άρα αυτό θα δημιουργήσει πρόβλημα μεγάλο στην αγορά και δεν θα υπάρχει τόσο μεγάλη έξοδος. Αυτό αντιμετωπίζουμε, ουσιαστικά αντιμετωπίζουμε και σήμερα αυτό το πρόβλημα. Και πώς ο κόσμος να πάει στην πορεία για διασκέδαση? Θα φοβάται και δεν θα μπορέσουμε να έχουμε τους αντίστοιχους τζίρους που προβλέπεται ώστε μια επιχείρηση της εστίασης να είναι βιώσιμη. Ήταν ο Πέτρος Γαλανός για το Έντεσα News.